Σεβασμιότατε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση αυτές τις ευλογημένες μέρες σε αυτόν τον ευλογημένο χώρο τον Αγιασμένο και μάλιστα με τη ζωντανή παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Είναι μια ευλογημένη συνήθεια που είχε και ο μακαριστός γέροντάς σας ο Άγιος Καστορίας που πάντοτε έφερνε λείψανα και αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία η οποία δίνει ένα εκκλησιαστικό ήθος και μια λατρευτική συνήθεια ευλογημένη. Λέει κάπου ο Κύριος ο Δεσπότης ως ο Διάκονος είναι αυτό που μας έρχεται στο νου ενθυμούμενοι το πρόσωπό σας και το όνομά σας. Η μεγαλύτερη αρετή που μπορεί να δώσει ο άνθρωπος στον Θεό για να γίνει συνεργάτης στη σωτηρία των ανθρώπων είναι η ταπείνωση που εκφράζεται ως διακονία. Το αξίωμα του επισκόπου αυτό είναι, το να γίνει υπηρέτης όλων. Και έτσι καταξιώνεται και αυτό το βλέπουμε να σαρκώνεται στο πρόσωπό σας. Και νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή και γι' αυτό το λόγο μας προσκαλέσατε για να μιλήσουμε στον κατανυχτικό Εσπερινό. Είπατε προηγουμένως ότι κανείς ομιλεί για την, από την εμπειρία του. Κάποτε ρωτήθηκε ένας ασκητής για να μιλήσει για πνευματικά βιώματα, να μιλήσει για θέματα πνευματικά, να μιλήσει για θεία θέματα. Και ο ασκητής σιωπούσε και λέει γιατί δεν απαντάς, αυτά δεν τα ξέρω. Αν με ρωτήσετε για τα πάθη θα πω. Επομένως θα μιλήσουμε για τα πάθη που έχουμε εξαιτίας του ότι και εμείς είμαστε εμπαθείς. Και ψάχνουμε έναν τρόπο πώς να βρούμε μέσα από τον δρόμο των πατέρων μας, όχι από την προσωπική μας εμπειρία, να λυτρωθούμε από αυτούς τις παγίδες και τους εχθρούς. Το θέμα μας σήμερα είναι κάπως περίεργο. Ως τίτλος είναι «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι». Παίρνουμε αυτόν τον τίτλο από ένα λόγο ενός αβά της Εκκλησίας μας που λέγει, κάποτε λέγει ο πρεσβύτερος ενός κοινοβίου εδίωξε από την Εκκλησία ένα αδελφό που έπεσε σε αμάρτημα. Μόλις το άκουσε ο αβάς Βυσσαρίων σηκώθηκε και βγήκε μαζί με τον τιμωρημένο αδελφό λέγοντας «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι». Αυτή είναι μια πρόταση, μια στάση ζωής που μαρτυρεί ένα βίωμα ενός ανθρώπου που εργάζεται πνευματικά με τον εαυτό του και προσπαθεί να κάνει πράξη τον Ευαγγελικό Λόγο. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Θεός είναι αγάπη, αμετακίνητη και μόνιμη. Δίνεται αδιάκριτα σε όλους. Για να κοινωνούμε όμως της αγάπης και της ζωής του Θεού χρειάζεται να είμαστε δεκτικοί της χάριτός Του. Υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος μας οδηγεί στο Θεό πολύ πιο εύκολα από άλλους δυσβάσταχτους και ενηφορικούς δρόμους. Δηλαδή ο δρόμος για να ελκύσω τη χάρη του Θεού. Να γευτώ την αγάπη Του. Είναι η αποφυγή της κατάκρισης του πλησίον. Ένας δρόμος τον οποίο μπορούμε να ακολουθήσουμε όλοι, αρκεί να το θελήσουμε. Γιατί όλοι δεν αποτελεί, δεν απαιτεί μόρφωση, δεν απαιτεί πλούτο, δεν απαιτεί σωματική ακεραιότητα. Άρα όλοι μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο, ανεξαρτήτου καταστάσεως και ηλικίας. Ο Αβάς Δωρόθεος αναφέρει πως κάποιος μοναχός ζούσε με αμέλεια. Προσέξτε αυτό το παράδειγμα. Όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του, ήταν ειρηνικός και χαρούμενος.
το πως προσεγγίζουμε τον θάνατο είναι η ένδειξη, η αυθεντική ένδειξη της πνευματικής καταστάσεως εκάστοτε. Οι άλλοι μοναχοί τον κοίταζαν παραξενεμένοι και εκείνος τους εξήγησε. Δηλαδή ήταν αμελής μοναχός και είχε ειρήνη και ήταν αναπαυμένος. Τι σημαίνει? Και τους εξήγησε. Παρότι ήμουν πολύ αμελής, τήρησα ωστόσο το λόγο του Χριστού. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Και γι' αυτό θα του πω με παρησία. Εφόσον δεν έκρινα ποτέ κανένα, και εσύ Χριστέ μου οφείλεις να τηρίζεις το λόγο σου και να μην με κρίνεις. Η εντολή του Κυρίου μας είναι σαφής. Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε. Ενώ γαρ κρίματι κρίνετε, κριθήσεστε. Και ενώ μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν. Τι δεν βλέπεις το κάρφος, το εντοφθαλμό του αδελφού σου, τι δεν το σοφθαλμό δοκόν, που κατανοείς? Είναι τόσο απλός ο λόγος του Κύριου μας, γιατί οι αλήθειες είναι πάντα απλές. Τα σύνθετα εκφράζουν την ανοριμότητά μας. Κατάκριση δεν είναι να πούμε μόνο ότι κάποιος είπε ψέματα ή σκότωσε ή πόρνευσε, αλλά και να του δώσουμε χαρακτηρισμό, να το χαρακτηρίσουμε ως ψεύτη ή φωνιά ή πόρνο. Με την κατάκριση καταδικάζουμε τη διάθεση της ψυχής του άλλου και χαρακτηρίζουμε όλη τη συμπεριφορά και τη ζωή του. Η κατάκριση είναι ένας απάνθρωπος στιγματισμός της προσωπικότητας του αδελφού μας. Απάνθρωπος γιατί δεν έχει ανθρωπιά, δεν έχει καλοσύνη, δεν έχει αγάπη. Όταν αγαπούμε κάποιον, δεν μας βγαίνει να το στιγματίσουμε και να το χαρακτηρίσουμε. Είναι λοιπόν η κατάκριση ένας απάνθρωπος στιγματισμός του ανθρώπου, της διαθέσεώς του. Την κριτική μας διάθεση απέναντι στον άλλο τη στηρίζουμε στην βεβαιότητα ότι έχουμε δίκιο ό,τι ξέρουμε. Ο μεγάλος μας δαίμονας είναι η δικαιοσύνη μας, το δίκαιό μας, η αίσθηση ότι εμείς ξέρουμε. Δεν υπάρχει όμως μεγαλύτερη αδικία και μεγαλύτερη προσβολή του Θεού από την κατάκριση. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία? Γιατί δεν ξέρουμε τα βαθύτερα κίνητρα κανενός ανθρώπου. Δεν ξέρουμε τις προϋποθέσεις κανενός ανθρώπου. Δεν ξέρουμε τη διάθεση και την κατάσταση καρδιάς κανενός ανθρώπου. Άρα είναι μεγαλύτερη αδικία το να κατακρίνουμε. Γιατί άλλα κριτήρια έχει ο Θεός, άλλοι οι άνθρωποι. Και είναι η μεγαλύτερη προσβολή του Θεού, γιατί Αυτός θα κρίνει, όχι εμείς. Παίρνουμε δηλαδή την θέση Του. Δεν υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερος δαίμονας από το πείσμα και το γυνάτι της δικαιοσύνης μας, από το οποίο αντλούμε το δικαίωμα να κρίνουμε, να ελέγχουμε και να καταργούμε τον άλλον. Η αίσθηση ότι ξέρω ποιο είναι το σωστό και το δίκαιο. Ξέρω πότε αδικούμε και πότε όχι. Ξέρω ότι πότε έχω ανάγκη να προστατεύσω την αξιοπρέπειά μου και το δίκαιό μου, και έτσι βγαίνω επιθετικά προς τους άλλους ανθρώπους. Να ξέρεις, λέει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, που ανέφερε ο Σεβασμιότατος, που είναι η μέρα που εορτάζει σήμερα, ότι, προσέξτε αυτό πόσο σημαντικό είναι, γιατί οι πατέρες μας δεν μένουν στην επιφάνεια των πραγμάτων, πιάνουν στο βάθος και την ρίζα. Προσέξτε, λέει ο Ιωάννης ο της Κλίμακος στο έργο του, ότι η κατάκριση είναι γνώρισμα των μνησίκακων και των ζηλιάριδων. Κατηγορούν και διαβάλλουν με πολύ χαρά τους λόγους, τις πράξεις και τα κατορθώματα του πλησίου. Η μνησικακή ότι νιώθω ότι όλος με ξεπέρασε. Η ζήλια που έχω, η μειονοξία που νιώθω, μου γεννά την διάθεση να χαμηλώσω τον άλλο. Όσον η ψυχή είναι γεμάτη με φθόνο, βρίσκουν αφορμές να συκοφαντήσουν όσους προδεύουν στην αρετή. Όταν ζηλεύουμε, όταν είμαστε μειονεκτικοί ή καχύποπτοι, νιώθουμε ανασφαλείς και κατακρίνουμε τους άλλους.
προβάλλοντας σε εκείνους αυτό που ήδη έχουμε μέσα μας. Στην ουσία κάνουμε προβολές, τη δική μας εμπαθή διάθεση, τη μειονεξία μας, το φθόνο μας, τη ζήλια μας, την προσβάλλουμε εναντί των άλλων. Είναι αυτό που λέει απλά ο λόγος, ότι ζηλεύουμε το ρεζηλεύουμε. Αποκαλύπτουμε ότι η καρδιά μας δεν έχει επιείκεια, δεν έχει διάθεση να αγκαλιάσει και να συγχωρέσει. Το μεγαλύτερο θεραπευτικό μέσο για να βοηθήσεις τον άλλο να προχωρήσει πνευματικά και να σταθεί στα πόδια του είναι η επιείκεια, η συγχωρετικότητα και η αποδοχή. Ο Θεός θέλει να δείχνουμε συμπάθεια και ευσπλαχνία για όλους και περισσότερο για τους αμαρτωλούς και αδυνάτους. Αυτός είναι ο Χριστός μας, αυτό το ήθος βγάζει. Έχουμε εμείς στην πνευματική μας ζωή αυτές τις αρχές, αυτό το ήθος? Ποιο? Να έχουμε συμπάθεια και ευσπλαχνία προς όλους και κυρίως τους αδύνατους και αμαρτωλούς. Ο άνθρωπος που έχει Θεό μέσα του έχει ευσπλαχνία για κάθε άνθρωπο. Χριστιανός σημαίνει βλέπω τον αμαρτωλό ως αναμάρτητο. Καλά, χαζάθηκε ο χριστιανός? Μπορεί να δει με το στανιό, με το ζόρι τον αμαρτωλό ως αναμάρτητο? Ναι. Γιατί βλέπει όχι αυτό που βλέπει, αλλά τις προϋποθέσεις που έχει ο άνθρωπος. Δεν βλέπει αυτό που είναι αυτή τη στιγμή, αλλά για το που είναι καλεσμένος και κεκλειμένος αυτός ο άνθρωπος στην αγιότητα. Μπορεί λοιπόν να βλέπει τον αμαρτωλό σαν αμάρτητο. Και για άλλο λόγο, γιατί δεν φταίει μόνο η ζωή του άλλου για να αποφασίσουμε πως θα τον δούμε, φταίει και η ματιά που βλέπουμε τα πράγματα. Αν έχουμε Χριστό είμαστε γεμάτοι φως, οι αισθήσεις μας είναι καθαρές, είναι φωτεινές. Αλλάζει η ματιά που βλέπουμε τα πράγματα, τη βλέπουμε το φως του Χριστού και ο αμαρτωλός μας φαίνεται ως Άγιος. Τον ανάπηρο το βλέπουμε ως αρτιμελή, το μονόφθαλμο ως οξυδερκή. Δεν βλέπω κανέναν άνθρωπο με αρνητική διάθεση. Οι Άγιοι έχουν πνεύμα Θεού, έχουν καθαρά μάτια, έχουν αληθινή αγάπη, γι' αυτό βλέπουν κάθε άνθρωπο στην αληθινή του διάσταση, στη διάσταση των δυνατοτήτων τους δηλαδή, που είναι και η υπόθεση της δικής τους ελευθερίας, αλλά και η υπόθεση της αγάπης και της πρόνοιας και της χάριτος του Θεού. Προσεγγίζουν διαφορετικά τα λάθη και τις αμαρτίες του. Δεν τα βλέπει όπως ο κόσμος. Ο κόσμος το παίζει φιλάνθρωπος με τον χαμηλώσει τον πύχη της αρετής και της ηθικής. Αλλά όταν δεν ξεπεράσει αυτό το μέτρο που σου θέτει ο κόσμος, γίνεται άσπλαχνος, σε απορρίπτει, σε κατακρεουργεί. Η Εκκλησία μπορεί να σου δίνει την αλήθεια με το ένα χέρι, αλλά με το άλλο χέρι σε αγκαλιάζει, σε περιθάλπει και σε ενισχύει. Έχει ένα χέρι η Εκκλησία που σου δείχνει τον δρόμο και ένα χέρι που σε παρηγορεί και σε ενθαρρύνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Λεήμων συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά να μην είστε πρόχειροι στην κατάκριση. Μπορεί να γνωρίζετε την αμαρτία κάποιου επειδή έγινε φανερά, αλλά δεν μάθατε ποτέ για τη μετάνοιά του που έγινε μυστικά. Η κρίση είναι έργο μόνο του Θεού. Αυτός είναι ο μεγάλος κριτής. Η δική μας κρίση, όπως λένε και οι πατέρες μας, είναι ξεδιάντροπο άρπαγμα του αξιώματος του Θεού. Αυτό λέει κάποιος ότι είναι αντίχριστος. Μπαίνω στη θέση του Χριστού. Δηλαδή, μια έκφραση και εκδήλωση του αντίχριστου φρονήματος είναι η κατάκριση. Ο Θεός όρισε ότι η κρίση θα γίνει στα έσχατα, στην τελική κρίση. Το να κρίνουμε προκαιρού είναι παράβαση της εντολής του Θεού. Εμείς όμως προτρέχουμε και δεν αφήνουμε την κρίση στην ευσπλαχνία του Θεού. Κρίνουμε αυτό που βλέπουμε, διότι δεν γνωρίζουμε την καρδιά του άλλου, τα κίνητρα, τη διάθεση, τις προϋποθέσεις,
την προϊστορία του. Ο Απόστολος Παύλος μας αποστομώνει. Συ τις η οκρίνων αλόκτριον ηκέτη, το ιδίο Κύριος στήκη υπίπτει. Σταθήστε δε δυνατός γαρεστήν ο Θεός τίνε αυστή σε αυτόν. Ποιος μπορεί να καυχηθεί πως έχει αγνή καρδιά? Ποιος μπορεί να πει ότι είναι καθαρός από τις αμαρτίες και να κρίνει τους άλλους ως αμαρτωλούς? Όλοι είμαστε κατάδικοι, όπως λέει και ένας παππούλης, ο παππούλης ο Ανανίας. Είμαστε κατάδικοι, αλλά έγινε και ο Χριστός κατάδικός μας. Γι' αυτό μας ελευθέρωσε και έγινε δικός μας και μας ελευθέρωσε με το Σταυρό Του. Όλοι είμαστε αμαρτίες. Ο Αββάς ποιμήν έλεγε, δέστε, αυτή είναι η Αγή μας. Αυτό είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα. Αυτό είναι το χριστιανικό ήθος. Την ώρα, λέει ο Αββάς ποιμήν, που σκεπάζουμε το παράπτωμα του αδελφού, σκεπάζει και ο Θεός το δικό μας. Και ο Αββάς Ισάκ λέει, άπλωσε το χιτόνα σου πάνω σε αυτόν που έφτεξε και σκέπασε τον. Και αν δεν μπορείς να φορτωθείς επάνω σου το φταίξιμό του και να δεχθείς το λόγο του, την τιμωρία του και την τροπή του, τουλάχιστον δείξει υπομονή και μην τον περιφρονείς. Σκέπασε αυτόν που φταίει, όταν βέβαια δεν πρόκειται να σε ζημιώσει. Δεν μπορώ να λέω ότι ζητώ τον Χριστό, ποθώ τον Χριστό τη στιγμή που απορρίπτω τον αδελφό μου. Δεν είναι δυνατόν να νομίζω ότι ζητώ τον Χριστό ενώ βλέπω τον άλλο περιφρονητικά, αδιάφορα, καχύποπτα, επικριτικά. Δεν είναι δυνατόν να είμαι με τον Χριστό όταν αποχωρίζω τον συνάνθρωπό μου από το σώμα του Χριστού. Εφόσον λοιπόν όλοι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, πώς μπορώ να δέχομαι τον Χριστό και να μην δέχομαι τα μέλη του που είναι ο αδελφός μου? Εάν κρίνω τον αδελφό μου και δεν τον αποδέχομαι ως μέλος του σώματος του Χριστού, ακόμη και αν κοινωνώ σώμα και αίμα Χριστού, στην πραγματικότητα ζω έναν τρομερό κλονισμό. Ζω την τραγικότητα της διασπασμένης μου ύπαρξης. Ζω την αντίφαση. Απ' τη μια κοινωνώ τον Χριστό και απ' την άλλη δεν κοινωνώ τα μέλη του Χριστού, τον αδελφό μου. Αυτό κάνει τον άνθρωπο πνευματικά σχιζοειδή, παλαβό, τρελό. Όλοι είμαστε αδύναμοι, όλοι είμαστε εμπαθείς, αλλά άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο. Αυτό που μας σώζει είναι η αγάπη που δίνουμε ο ένας στον άλλο. Η αποδοχή που έχουμε προς τον αδελφό μας, μια αγάπη έμπρακτη που εκφράζεται ως συγχώρηση και ως εσωτερική ελευθερία. Η αγάπη λειτουργεί θεραπευτικά. Μας εμπνέει να αγαπήσουμε τον Θεό, λέει κάποιος. Πώς να αγαπήσω τον Θεό? Να αυτό, ξεκινάς από τον αδελφό σου. Βάζεις καλό λογισμό, βάζεις καλή διάθεση, δείχνεις καλοσύνη, γλυκαίνεται η καρδιά σου και είσαι ανοιχτός στη χάρη του Θεού και στην αγάπη του Θεού και την απολαμβάνεις. Αυτός ο τρόπος είναι που μας αποτρέπει και από την επιθυμία της αμαρτίας. Πλημμυρίζει την καρδιά μας ως με φως και χαρά και ανοίγει διάπλατα στην χάρη του Θεού. Παραδεινόμαστε εξ ολοκλήρου και με απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό της αγάπης και της ελευθερίας. Όποιος βλέπει την ομορφιά και την χαρά που έχει μέσα του, και ομορφιά και χαρά που σώζει εμάς και τον κόσμο είναι ο Χριστός, δεν ασχολείται με τα λάθη των άλλων. Η χάρη του Θεού ειρηνεύει την καρδιά μας. Γίνεται ο άνθρωπος άκακο παιδί και δεν κατακρίνει κανένα. Κάποιοι γέροντες ρώτησα τον Αββά ποιμένα, αν δούμε έναν αδελφό να αμαρτάνει, θέλεις να του κάνουμε παρατήρηση? Και ο Αββάς τους είπε, εγώ μέχρι τώρα αν δω τον αδελφό μου να αμαρτάνει, τον προσπερνώ και δεν τον ελέγχω. Υπάρχει βαρύτερο αμάρτημα από το να κρίνει κανείς τον διπλανό του? Τίποτα δεν οργίζει τον Θεό περισσότερο όσο το να καταλαλεί
ή να κατακρίνει ή να εξευτελίζει κανείς των πλησίων του. Η κατάκριση είναι προσβολή και περιφρόνηση του ανθρωπίνου προσώπου και επομένως είναι προσβολή της αγάπης του Θεού. Το αμάρτημα της κατάκρισης δεν βαρύνει μόνο αυτόν που καταλαλεί, αλλά και αυτόν που τον ακούει, λένε οι πατέρες μας. Διότι αν ακούμε αυτόν που κατακρίνει και συμμετέχουμε στα λεγόμενά του, επιβεβαιώνουμε και νομιμοποιούμε την αμαρτία του. Θέλοντας από κοινοδοξία, προσέξτε πώς την πατάμε, από μια κοινωνική σύμβαση. Θέλοντας από κοινοδοξία να τα έχουμε καλά με όλους, κάνουμε κακή διπλωματία και γινόμαστε συμμέτοχοι στην αμαρτία του. Μας αρέσει να ακούμε αυτόν που κατακρίνει και νιώθουμε ευχαρίστηση. Κατά το Μέγα Βασίλειο, όχι μόνο ποιος καταλαλεί εναντίον του αδελφού, αλλά και αυτός που τον ακούει να καταλαλεί και τον ανέχεται, είναι άξιος αφορισμού. Δεν τον αφορίζει ο Θεός, αλλά ο ίδιος αφορίζει τον εαυτό του από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, εφόσον χωρίζεται από τους αδελφούς του. Είναι αδύνατο να κατακρίνουμε, να σταματήσουμε να κατακρίνουμε, εάν δεν πάψουμε να πιστεύσουμε στην εξυπνάδα μας, εάν δεν αδιαφορούμε για τους λογισμούς μας, εάν δεν αδειάσουμε από τις ιδέες μας. Ταυτόχρονα να προσπαθούμε να κρατούμε το στόμα μας κλειστό, απαλά και αβίαστα, να συνηθίσουμε να καλλιεργούμε τη θετική διάθεση προς τους άλλους, να συμπεριφερόμαστε με λεπτότητα, ευγένεια, καλοσύνη. Να μην ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων. Οι άνθρωποι γύρω μας δεν υπάρχουν για να τους κοτσομπολεύουμε και να ασχολούμαστε μαζί τους από περιέργεια, αλλά για να κοινωνούμε όλοι μαζί την αγάπη του Χριστού, για να κοινωνούμε όλοι μεταξύ μας αγαπητικά. Λέει πάλι ο Σιναήτης ο Ιωάννης, η κατάκριση λέει, είναι σαν τη βδέλα που ρουφάει όλο το αίμα, όλη την δύναμη, όλη την ενέργεια της ψυχής μας. Μια από τις κυριότερες συνέπειες της κατάκρισης είναι η αίσθηση της εγκατάληψης από τον Θεό. Διαπιστώνουμε ξαφνικά ότι δεν έχουμε χαρά και δύναμη μέσα μας. Αδειάζει ο άνθρωπος με την κατάκριση. Η καρδιά μας είναι παγωμένη και δεν έχουμε όρεξη για προσευχή, για σχέση με το πρόσωπο του Χριστού, για επικοινωνία με τους γύρω μας. Ακόμα όταν κατακρίνουμε, παραχωρεί ο Θεός να πέσουμε στα αμαρτήματα τα ίδια που κατακρίνουμε και ιδιαίτερα στα σαρκικά αμαρτήματα, για να δούμε τη βρωμιά που υπάρχει μέσα μας, να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε. Ο Θεός είναι αγάπη. Μας έπλασε από αγάπη. Μας έδωσε την εντολή της αγάπης. Εμείς τρώμε ο ένας τις σάρκες του άλλου. Η κατάκριση προσβάλλει το λόγο της αγάπης, ενώ το ακατάκριτο φρόνημα, η επίοικια και η συγκατάβαση τιμούν την εντολή της αγάπης και ελκύουν τις ενέργειες της χάριτος του Θεού πάνω μας. Προϋπόθεση για να μπει στην καρδιά μας ο Θεός είναι η συμπάθεια και η συγχώρεση. Όταν φτάσουμε να βλέπουμε μόνο τις δικές μας αμαρτίες και όχι των αδελφών μας, τότε θα φύγουν τα εμπόδια και θα βιώνουμε τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού. Να λοιπόν, θέλουμε να βγούμε από τη μελαγχολία μας, θέλουμε να βγούμε από την κατάθλιψή μας, θέλουμε να γευτούμε τη χάρη του Θεού, αυτός είναι ο τρόπος. Να βλέπουμε τις δικές μας αμαρτίες και όχι τον άλλον. Όποιος έχει αληθινό χριστιανικό ήθος, όχι μόνο δεν κατακρίνει, αλλά και συμπάσχει με τον αμαρτωλό. Πώς μια μάνα δεν κρίνει το παιδί της, αλλά πάσχει για τις πτώσεις, για τις εξαρτήσεις, για τις δυσκολίες που παθαίνει, ενώ του γείτονα είναι αδιάφορο, θα σχολιάσει, θα κουτσοπολεύσει, να αισθανθεί ότι δεν είναι ο γιος της σαν αυτόν, το παιδί της σαν αυτό. Η αγάπη λοιπόν είναι που γεννά αυτή την κατάσταση. Προσεγγίζουμε λοιπόν τον άνθρωπο με αγάπη, κατανόηση και αποδοχή. Η καρδιά τότε του ανθρώπου είναι γεμάτη με γλυκύτητα, λεπτότητα και ευγένεια. Αυτό το ήθος
Και αυτό το βίωμα μετά δίδει στους εγγύς και στους μακράν ο άνθρωπος του Θεού, σε μια τέτοια κοινωνία προσώπων βασιλεύει στις καρδιές όλων ο Χριστός. Όλοι είμαστε αλλήλων μέλη και μέλη του σώματος του Χριστού, του Υιού του Θεού, ως ουκ ήλθε ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κρίση του Χριστού είναι η αγάπη Του. Σκοπός Του δεν είναι η καταδίκη και ο χωρισμός μας, αλλά η ενότητα και η σωτηρία όλων είναι εξαιρέτως. Μα δεν είναι συγκλονιστικό να έρχεται ο Χριστός στον κόσμο, όχι να μας κρίνει, αλλά να μας σώσει και εμείς να κρίνουμε στους αδελφούς μας. Όμως, εδώ εσείς είστε μια ευλογημένη εκκλησιαστική κοινότητα. Ο Σεβασμιώτης με την ταπείνωσή του, με το πατερικό φρόνημα, που είναι διάκονός σας, αδελφός και φίλος, πνευματικός εκάστου, δημιουργεί πολλές ελπίδες αυτή η εκκλησιαστική κοινότητα και το αισθανόμαστε όταν μπαίνουμε σε αυτή την πόλη, στους ναούς. Αισθανόμαστε το εκκλησιαστικό ύφος και ήθος, που είναι μια κατάσταση προσευχητική. Δεν μπορείς να αισθάνεσαι ότι αυτός ο χώρος ότι έχει προσευχή και δεν έχει και αυτή την αρετή της αγάπης και της συμπάθειας για κάθε αμαρτωλό και της άρνησης και της εκκοπής αυτού του πάθους της κατακρίσεως. Ευχηθείτε Σεβασμιότατε να πάρουμε κι εμείς από αυτό τον τρόπο και από αυτό το ήθος που συναντάμε στον τόπο σας και να αρνηθούμε τις εξυπνάδες μας και τα δίκαιά μας, να χαμηλώσουμε λίγο και να έχουμε μόνο αυτό το πνεύμα, να αρνηθούμε αυτό το ύφος και ήθος της κατακρίσεως και να λέμε κι εμείς «Κι εγώ αμαρτωλός είμαι Κύριε». Μόνο το έλεος σου με σώζει και να καταλάβουμε ότι η πνευματική ζωή απαιτεί και λίγο εξυπνάδα. Όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ο διάβολος δεν είναι έξυπνος, είναι πονηρός. Εμείς να αφήσουμε τις πονηριές μας και να γίνουμε έξυπνοι και να καταλάβουμε ότι ο πιο ανώδυνος, ο πιο εύκολος, ο πιο σύντομος δρόμος για τη σωτηρία μας που δεν μας κοστίζει και τίποτα είναι να κλείσουμε το στόμα, το λογισμό μας και την καρδιά μας και να μην κρίνουμε κανένα αδελφό μας.